αλλάξει το όνομά του ως προς ισομορφισμό. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε μία κατάταξη των ομάδων, όπου αν GM και G2 ομάδες θέλουν να ξέρουν αν η G1 είναι ισόμορφη με την G2 ή όχι. Τι σημαίνει ισομορφισμός? Σημαίνει μια απεικόνηση θήτα από το G1 στο G2, η οποία είναι 1:1, είναι επί, και είναι και ο ομορφισμός, δηλαδή θήτα G1, G2, ίσο θήτα G1, θήτα G2, όπου εδώ είναι η πράξη της πρώτης ομάδας και εδώ είναι η πράξη της δεύτερης. Έχουν αλφα, πράξη αλφα, όπως το συμβολίζουν με το αλφα τετράγωνο, θα βρίσκεται μέσα στην G. Η πράξη στην ομάδα είναι εσωτερική πράξη, επομένως έχουμε ότι το αλφα τετράγωνο έχει την επιλογή ή να ισούται με το ουδέτερο στοιχείο ή να ισούται με το αλφα. Η πράξη είναι καλά ορισμένη, είναι μια συνάρτηση όπως έχω δει σε άλλα μαθήματα και επομένως δεν μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο, ένα από τα δύο θα είναι. Αν λοιπόν αλφα, πράξη αλφα, αλφα τετράγωνο ίσον αλφα, αυτό μας οδηγεί στο αλφα, αλφα ίσον αλφα και λόγω των ιδιοτήτων της διαγραφής, δηλαδή αν πολλαπλασιάσουμε, αν κάνουμε την πράξη από αριστερά ή από δεξιά με το αντίστροφο του αλφα, το οποίο υπάρχει εδώ και δεν είναι φανερό ποιο είναι, θα έχουμε αλφα ίσο με το ουδέτερο. Ναι, αλλά αν ήταν αλφα ίσο με το ουδέτερο, τότε δεν θα είχαμε δύο στοιχεία διακεκριμένα μεταξύ τους, θα είχαμε ένα. Άρα απορρίπτει. Η μοναδική περίπτωση τελικά αλφα στο τετράγωνο ίσο με το ουδέτερο, που αυτό είναι ισοδύναμο με το αλφα ίσο με το αντίστροφο. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Είναι ότι αν μια ομάδα G έχει τάξη 2, τότε αναγκαστικά η ομάδα G σχηματικά ισούται με το δεύτερο στοιχείο, το αντίστροφο, το στοιχείο α, με τις εξής πληροφορίες. Το α δεν είναι το δεύτερο, το α πράξη α, δηλαδή α τετράγωνο, ίσον με το ουδέτερο σε αυτήν την περίπτωση και α ίσον με το α με το αντίστροφο. Στην περίπτωση λοιπόν που η τάξη της ομάδας είναι 2, έχουμε αυτή εδώ την κατάσταση και άρα έχουμε ουσιαστικά μία ομάδα ως προς ισομορφισμό. Αργότερα θα το δούμε πιο καλά αυτό το σημείο. Ας πάρουμε τώρα να έχουμε ότι η τάξη της ομάδας G είναι 3.
Υποθέτουμε τώρα ότι έχουμε μία ομάδα με τάξη 3, με τρία στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα G έχει το ουδέτερο, το α, το β. Βέβαια, ικανοποιούνται οι συνθήκες ότι α διάφορο του ουδέτερου, β διάφορο του ουδέτερου και α διάφορο του β. Ακριβώς για τον λόγο ότι έχουμε τρία στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, αναρωτιόμαστε τι σχέση έχει το α και το β, για παράδειγμα. Το α πράξη β, έχουμε τις εξής δυνατότητες, αφού η πράξη είναι εσωτερική στην ομάδα, ή να ισούται με το ουδέτερο, ή να ισούται με το α, ή να ισούται με το β. Άλλη εκδοχή δεν υπάρχει. Στην περίπτωση που είναι ίσον με το β, έχουμε δηλαδή τη σχέση α, β, ίσον β, οδηγούμαστε στο εξής, ότι αφού α, β, ίσον β, κάνοντας την πράξη από δεξιά με το αντίστροφο του β, θα έχουμε α, ίσον με το β. Ναι, αλλά στην περίπτωση αυτή α, ίσον με το β, αντίκειται στην υπόθεση, που ουσιαστικά δεν είναι υπόθεση, διότι λέμε ότι η G έχει τρία στοιχεία, μόνος δεν είναι δυνατόν το α να ισούται με το β, απορρίπτει. Στην περίπτωση που το α, β ισούται με το α, για τον ίδιο λόγο, να έχουμε α, β ισον α, κάνουμε την πράξη από αριστερά με το α που πηγαίνει, οπότε θα έχουμε β ισον με το β, για τον ίδιο λόγο απορρίπτει. Μένει αναγκαστικά η περίπτωση ότι αβ ίσον με το ουδέτερο, ομοίως βα ίσον με το ουδέτερο, και στην πραγματικότητα αυτό που βρίσκουμε είναι ότι στην ομάδα G έχουμε το ουδέτερο, το α και το β, θα είναι το αντίστροφο του α. Ας το γράψουμε λοιπόν αυτό. Αυτή την πληροφορία ότι συνεπάγεται ότι η ομάδα G έχει το ουδέτερο, το α και το αντίστροφο του α. Και έχουμε βέβαια τις συνθήκες ότι το α είναι διάφορο από το ουδέτερο, το α το αντίστροφο διάφορο από το ουδέτερο. Το α διάφορο του β σημαίνει α διάφορο από το αντίστροφο του. Η τελευταία τώρα σχέση μας λέει ότι α πράξη α διαφορετικό από το α είναι το ουδέτερο, δηλαδή α στο τετράγωνο, δηλαδή α πράξη διαφορετικό από το ουδέτερο. Τώρα έχουμε το εξής, ότι μέσα στην ομάδα G έχουμε τα στοιχεία ουδέτερο, α και α πηγαίνει, και το α τετράγωνο δεν είναι το ουδέτερο. Το α τετράγωνο όμως έχει τις εξής δυνατότητες, είναι να είναι το ουδέτερο, ή να είναι το α, ή να είναι το α πηγαίνει, όπως είπαμε. Στην περίπτωση αυτή έχουμε το εξής, το α τετράγωνο να είναι ίσο με το ουδέτερο δεν γίνεται, διότι το έχουμε απορρίψει. Να είναι α τετράγωνο ίσο με το α, τι θα έχουμε, κάνοντας την πράξη είτε από αριστερά είτε από δεξιά, δεν έχει σημασία, με το α πλην 1, θα μας βγάλει ότι α ίσο με το ουδέτερο και αυτό όμως. Άρα, ανακαλύπτουμε ότι το α τετράγωνο ίσο με το αντίστροφο του, και επομένως θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε
στη θέση εδώ πέρα, ότι στην ομάδα με τρία στοιχεία έχουμε το ουδέτερο, το α, το αντίστροφό του, το μισούτερο, το α πραξιά. Ως τώρα λοιπόν, με μόνη την υπόθεση ότι η G είναι μια ομάδα με τρία στοιχεία, τις πληροφορίες που βγάλαμε είναι ότι η ομάδα G έχει το ουδέτερο, το α, το αντίστροφό του, που ισούται με το τετράγωνο του, και ότι το α διάφορο του ουδετέρου, δεν είναι το α που είναι ένα ισό το ουδέτερο, δεν διαφέρει. Αυτό. Τώρα το άλλο ερώτημα είναι με τι μας κάνει το α στην τρίτη. Το α στην τρίτη έχει και αυτό τρεις δυνατότητες. Ή να είναι το ουδέτερο, ή το α, ή το α πλην 1, το οποίο ισούται με το α πλην 3. Στην δεύτερη περίπτωση, α τρίτη ισον α, κάνουμε στην πράξη από αριστερά ή δεξιά με το α πλην 1, θα έχουμε α τετράγωνο ίσως με το ουδέτερο απόλυτο. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε α ίσως με το ουδέτερο απόλυτο. Μένει η μοναδική περίπτωση α τρίτης ίσως με το ουδέτερο. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουμε τα εξής. Πάμε. Τελικά. Αν δει ομάδα που έχει τρία στοιχεία, τότε η G είναι της μορφής ουδέτερο, άλφα, άλφα τετράγωνο, με άλφα διάφορο του ουδετέρου, άλφα τετράγωνο διάφορο του ουδετέρου, άλφα διάφορο του άλφα τετράγωνο και α στην τρίτη ίσον με τον ουδέτερο. Τελικά, μέσα σε οποιαδήποτε ομάδα με τρία στοιχεία, μπορούμε να βρούμε ένα στοιχείο α, το οποίο δεν είναι το ουδέτερο, που το α με τις δυνάμεις του φτιάχνει όλη την ομάδα. Το α λοιπόν, μετά η δεύτερη δύναμη είναι το α τετράγωνο, και μετά είναι η τρίτη δύναμη που είναι το α τρίτης, που είναι το ουδέτερο. Αν μια ομάδα έχει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή να υπάρχει ένα στοιχείο που μόνο με τις δυνάμεις του να φτιάχνει όλη την ομάδα, λέγεται κυκλική ομάδα. Επομένως, το συμπέρασμα είναι το εξής. Αν G ομάδα τάξης 3, τότε η G είναι κυκλική τάξης 3. Θα επανέλθω στις κυκλικές ομάδες, διότι δεν είναι μόνο τάξεις 3 κυκλικές ομάδες και θα τις περιγράψουμε πιο καλά.